Έχουμε κλείσει τα κενά μα, έχουμε τα βιβλία μα, τα έχουμε όλα όπω τα χρειαζόμαστε. Εκπαίδευση και χώρα μα χωρί προβλήματα <laughs> δεν υπάρχει. <laughs> 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 δεν θέλετε ούτε εσεί, Λετσί, <laughs> Λίγη, αισιοδοξία μέρα που είναι σήμερα. Αλλά σίγουρα όταν έχουμε φτάσει και έχουμε περάσει το μισό του, του σχολικού έτου, προφανώ κάποια ζητήματα έχουν επιληθεί όσον αφορά σε ένα βαθμό mm -hmm. το εκπαιδευτικό. Παραδείγματο χάρη όπω είπατε για το εκπαιδευτικό προσωπικό, υπάρχουν και προκύπτουν ανάγκε. Και κατά τη διάρκεια τη σχολική χρονιά, καθώ προκύπτουν άδειε προκύπτουν κενά τα οποία δεν είχαν α, α, προσληφθεί οι αντίστοιχοι συνάδελφοι από την αρχή τη χρονιά, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο προφανώς που τα σχολεία λειτουργούν με καλύτερου όρου από ό,τι λειτουργούσαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, που περιμέναμε ακόμα σημαντικέ προσλήψει okay. αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Στην ουσία, αυτό που μπορούμε να σημειώσουμε τώρα είναι ότι παλεύουμε και εμεί ω Εκπρόσωποι των, α, σ, α, των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών, το πώ θα λειτουργήσει με καλύτερου όρου η επόμενη σχολική χρονιά. Καθώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων παρέτηση συνταξιοδότηση, δηλαδή για του συναδέλφου εκείνου που θα φύγουν, θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31 Αυγούστου, και από εκεί και μετά από αυτέ τι αιτήσει, που οριστικοποιούνται στι 12 του Μάρτη, ξεκινάνε και οι διαδικασίε των υπηρεσιακών μεταβολών στην εκπαίδευση, που είναι οι μεταθέσει. Από νομό σε νομό, οι μεταθέσει εντό νομού και στη συνέχεια αυτό που είναι το επίδικο, που είναι οι μόνιμοι διορισμοί, αν γίνουν, πώ θα γίνουν, ποια να θα καλύψουν, σε ποιε περιοχέ της χώρα. Ε, κλπ. Σε επίπεδο Ηρακλείου τώρα, εμεί, mm. αν, αν έχω καταλάβει καλά, έχουμε περίπου στι 2.300, ε, φαίνεται ότι θα έχουμε περίπου στι 2.300 αποχωρήσει, α πούμε, σωστά. Ναι, σε πανελλαδικό επίπεδο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Α, σε, πανελλαδικό. σε πανελλαδικό επίπεδο θα έχουμε ε, οι αιτήσει παρέτηση όπω σημειώθηκαν, γιατί το Φλεβάρι είναι η διαδικασία τη πρώτη αίτηση mm -hmm. και έχει δικαίωμα ο συνάδελφο που κάνει την αίτηση να την ανακαλέσει μέχρι. Ένα μήνα μετά. Mm -hmm. Επομένω, η οριστική αριθμή θα είναι 12 Μάρτη. Ε, από εκεί και πέρα, στο νομό Ηρακλείου είχαμε 45 αιτήσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε επαναδικό επίπεδο έφτασαν τι 2.000 κάτι σε αριθμό, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή, συνολικά δηλαδή. Και αν συμπεριλάβουμε και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο αριθμό ξεπερνάει τι 3.000. Mm -hmm. Με βάση λοιπόν αυτόν τον αριθμό, το Υπουργείο Παιδεία έχει τονίσει στις, στις συναντήσεις που είχαμε με τις Ομοσπονδίες, τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, ότι οι διορισμοί που θα γίνουν το καλοκαίρι, θα έχουμε δηλαδή μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση και στις δύο βαθμίδες, θα είναι αντίστοιχο αντίστοιχος του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικό. Δεν μας καλύπτει και δεν μας καλύπτει στο εξή. Ότι δεν σημαίνει ότι όσοι είναι αυτοί που φεύγουν, τόσο είναι και τα οργανικά κενά που έχουμε Βεβαίως. για μόνιμο προσωπικό τα οργανικά κενά, άρα οι ελλείψεις που έχουμε σε μόνιμο προσωπικό είναι πολύ περισσότερα. Ε, αν υπολογίσουμε, αν λάβουμε υπόψη μας παραδείγματος χάρη ότι και φέτος χρειάστηκε το Υπουργείο να προσλάβει πάνω από 50.000 αναπληρωτές στις δύο βαθμίδες εκπαίδευση, καταλαβαίνουμε ότι τα κενά δεν είναι όλα οργανικά κενά, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν σταθερές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν τα σχολεία κάθε χρόνο. Συνεπώ, mm -hmm. Συνεπώς, αυτό που εμεί ζητάμε είναι να προφανώς να καλυφθεί ο αριθμό των αιτήσεων των συνταξιοδοτήσεων, αλλά να, καλυφθεί, να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά που αυτή τη στιγμή υπάρχουν και να ιδρυθούν και καινούργια κενά ε, οργανικά. Mm -hmm. Παραδείγματο χάρη, γιατί αυτό δεν το ξέρουν και οι γονεί, σε πολλέ περιπτώσει. Που κάθε χρόνο που πηγαίνουν στο σχολείο, μπορεί να λείπει για ένα μήνα ε, μια ειδικότητα πληροφορικό, μπορεί για δύο μήνε να λείπει mm. ο θεατρολόγος, μπορεί για δύο μήνε να λείπει ο γυμναστή. Ε, παρόλο που έχουμε προσλήψει αναπληρωτών, χαρακτηριστικό παράδειγμα πληροφορικών. Ε, Παίρνουμε πάνω από 50 κάθε χρόνο πληροφορικού μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αν δεν δημιουργηθούν οργανικέ θέσει στο Ηράκλειο, δεν μπορεί να γίνει μόνιμη πρόσληψη αυτή τη ειδικότητα. Ε, δηλαδή, τώρα στο Ηράκλειο δεν έχουμε οργανικό κενό αυτή τη ειδικότητα και άλλων ειδικότητων, όπω τη θεατρολογία και άλλα παραδείγματα υπάρχουν. Α, άρα, αυτό λοιπόν που ζητάμε αφενό είναι να καλυφθούν τα υπάρχοντα οργανικά κενά με διορισμού, αλλά και να ιδρυθούν καινούργιε οργανικέ θέσει σε ειδικότητε που δεν υπάρχουν και το Υπουργείο πάει στην περπατημένη και κάθε κυβέρνηση στην περπατημένη των προσλήψεων απλωτών με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. Με τι χαμένε διδακτικέ ώρε κάθε τώρα, χρόνο. Θα θέλαμε να σα ρωτήσουμε, κύριε Μακράκη, φαντάζομαι ξανά το ίδιο έργο είδαμε και φέτο, ενώ χρονικά με ναι, του αναπληρωτέ. Ναι. Και χειρότερα μήν, από πέρυσι θα και έλεγα. Χειρότερα. υπάρχει κάποιο μήνυμα, κάποια ένδειξη ότι θα αλλάξει ενδεχομένω για του χρόνου για την επόμενη σχολική σεζόν. Θα γίνει κάτι καλύτερο. Ε, όσον αφορά τι προσλήψει των αναπληρωτών, γιατί θα πάμε στην ίδια περπατημένη, δηλαδή αφού οι διορισμοί θα είναι σε αυτόν το, τον αριθμό, θα έχουμε, θα έχουμε πάρα πολλέ ανάγκε να καλυφθούν. Uh, νομίζω ότι πρέπει το Υπουργείο πραγματικά να έχει καλύτερο οργανόγραμμα από την, περσιν, από την χρονιά που μας πέρασε και επίσης να έχει και, καλύ, και να έχει δεσμεύσει χρηματοδοτικά εργαλεία. Mm. Διότι παραδείγματο χάρη τον Σεπτέμβριο, όταν οι γονείς μαθητών μας που, είναι, που έχουν παιδιά με ιδιαιτερότητες, με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες είδαν ότι ήταν ελάχιστε οι προσλήψει και δεν καλύφθηκαν τα κενά για παράλληλη στήριξη, παραδείγματο χάρη, και περνούσε και Οκτώβρη και δεν γινόταν κάλυψη, το Υπουργείο Παιδεία δεν είχε εξασφαλίσει, δεν είχε διασφαλίσει χρήματα για τι ανάγκε αυτέ. Και πέρασαν, έγιναν επερωτήσει, υπήρξε πίεση κοινοβουλευτική και συνδικαλιστική προφανώ και δεσμεύτηκε ένα κονδύλιο ώστε και έγιναν προσλήψει στην παράλληλη στήριξη σε σχέση με τον αριθμό που ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Άρα θέλει λοιπόν mm -hmm. και πολιτική βούληση ε, διασφάλισης χρημάτων και θέλει και ε, προφανώς καλύτερο οργανόγραμμα όσον yeah. αφορά τις, ε, το πότε θα γίνει προσλήψεις, γιατί προσλή... τα σχολεία ξεκινάνε μία Σεπτέμβριο του εκπαιδευτικού, 11 είναι ο υγεσμός. σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα οι εκπαιδευτικοί είναι στη θέση τους. Άρα ε, κάποια στιγμή πρέπει και εδώ στην χώρα μας να μην συζητάμε ε, αυτονόητα πράγματα όσον αφορά τις καλύψεις των, των αναγκών που υπάρχουν. Και την ίδια ώρα βεβαίως, μια πολύ μεγάλη ανάγκη που φαίνεται το τελευταίο διάστημα όλο να μεγαλώνει είναι η ύπαρξη επιστημόνων ψυχικής υγείας στα σχολιά. Και είναι αυ, κάτι... αυτό ναι. νομίζω το αντιμετωπίζετε και όσοι είστε στα, στις αίθουσες είναι πολύ αυξανόμενη η βία στα παιδιά, σωστά, με κάθε μορφή λέμε τώρα. Οι αιτίε και οι παράμετροι είναι πάρα πολλοί. Χρειάζεται ολόκληρη συζήτηση να αναλύσουμε για ποιο λόγο έχουν αυξηθεί και τα. Πάντοτε, να το πω διαφορετικά, πάντοτε υπήρχαν φαινόμενα βία. Και στι παλιότερε γενιέ και στι προηγούμενε και σε αυτέ. Απλά αλλάζει το περιεχόμενο τη βία, αλλάζει η μορφή τη βία και τα ρεθίσματα που έχουν τα παιδιά. Προφανώ εμεί στη δική μα εποχή, στη δική μα περίοδο, δεν είχαμε αυτό το άμεσο, το να είμαστε σε άμεση επαφή με τη βία όταν, το κινη... όταν τα παιδιά ήδη από μικρή ηλικία έχουν κινητό, ε, μπορούν να συνδεθούν στο ίντερνετ σε διάφορους τότοπους αντιμετω... ή στην καθημερινότητα, στα, στα, στην τηλεόραση και βλέπουν σκηνές βίας και ομίβια, Α, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει σοβαρή επίδραση. Άλλη παράμετρος ήταν και η περίοδος του COVID που επηρέασε πάρα πολύ ε, την ψυχοσωματική υγεία των, των παιδιών. Τα social media, κύριε Μακράκη, έχουν κάνει κακό και για τα μικρά παιδιά, διότι βλέπουν ότι πολλές φορές... Τα περιστατικά βία γίνονται απλά για να ανεβάσουν ένα βιντεάκι ακριβώς. στα social media. Ακριβώ. Όταν δεν υπάρχει επειδή δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε και όλα έχουν μια χρησιμότητα, mm -hmm. ε, αυτό που απαιτείται είναι έλεγχο και όρια στο τι σε κάθε ηλικία το τι ακριβώς μπορεί να βλέπει να παιδί που μπορεί να έχει πρόσβαση. Διότι έχουμε φτάσει σε αυτά τα φαινόμενα, όπου α, στην ουσία πολλά ε, περιστατικά βία, ο λόγο τον, για τον οποίο γίνεται. Είναι για να το ανεβάσουμε, για να το αναρτήσουμε, να το δουν, να γελιοποιηθεί εντό εισαγωγικών Ακριβώς. το άτομο που υπό, υπόκειται τη, ε, τη βία, που, το θύμα. Ε, σε κάθε περίπτωση, εμεί ε, εδώ και πολλά χρόνια και η Δασκαλική Ομοσπονδία και η ΟΛΜΕ, ε, πριν δηλαδή αυτά τα φαινόμενα, είχαμε πει ότι τα σχολεία πρέπει να έχουν ε, μόνιμο προσωπικό, ε, ειδικό επιστημονικό προσωπικό που είναι ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργοί, ε, να είναι ε, ε, μόνιμε. Να είναι μόνιμο προσωπικό σχολικής μονάδε Που υπάρχει σε πάρα πολλέ χώρε αυτό α... α... αυτα... το προσωπικό στα σχολεία και βοηθάει πάρα πολύ. Ε, mm -hmm. quota... Εδώ και κάποια χρόνια έχουμε προσλήψει συμβασιούχων όμω mm -hmm. ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που δυστυχώ γίνεται πολύ καθυστερημένα. Δηλαδή, αυτέ οι προσλήψει γίνονται από τον Νοέμβρη και μετά συνήθω. Ε, Ένα ψυχολόγο πηγαίνει την εβδομάδα, δηλαδή στο εργασιακό του πρόγραμμα έχει πέντε διαφορετικές σχολικές μονάδες, άρα κάθε μέρα έχει διαφορετική σχολική μονάδα, συναντά λοιπόν πάρα πρέπει. πολλούς μαθητές, πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς. Επομένως, αν προσληφθεί, προσληφθεί λοιπόν ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός ζητουργός το Νοέμβρη και έχει κάθε μέρα διαφορετική σχολική μονάδα, τι ακριβώς να αποδώσει. Άρα αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι μόνιμες δομές ε, και πραγματικά πρέπει να υπάρξει και σε αυτό πολιτική βούληση γιατί θα βοηθήσει σημαντικά τη διασύνδεση εκπαιδευτικού γονέα και μαθητή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι πολλά φαινόμενα και περιστατικά βία ή ζητήματα που έχουν να κάνουν με, με τέτοια φαινόμενα, σε πολλέ περιπτώσει χρειάζεται αυτή η συνέργεια. Και αν δεν επιτευχθεί αυτή η συνέργεια, δυστυχώ δεν έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και σε πολλέ περιπτώσει αυτό που έχουμε διαπιστώσει ω εκπαιδευτικοί είναι ότι χρειάζεται η βοήθεια του ψυχολόγου να έρθει σε επαφή του κοινωνικού λειτουργού και με, με την οικογένεια, διότι σε κάποιε περιπτώσει όταν και εμεί εκπαιδευτικοί επισημαίνουμε πράγματα τα οποία όμω όταν αυτό βγαίνει από το σχολείο δεν αλλάζει, mm. δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα, και πάρα πολλά πράγματα. Άρα... Σας έχουν δοθεί τα εργαλεία είτε σε ας πούμε, σε επίπεδο γνώση ή γενικότερα για να αντιμετωπίσετε αυτό το θυμό που έχουν τα παιδιά το τελευταίο διάστημα. Αποσπασματικέ δομέ επιμόρφωση από, από παραδείγματο χάρη από του σχολικού συμβούλου υπάρχει ή αναζητούμε ήδη εκπαιδευτική ω αυ, αυτενέργεια και αυτοδιάθεση, αλλά από την πολιτεία την ίδια υπάρχουν σε περιπτώσει κατά καιρού προγράμματα μη σχολική μη βία που υπήρχε παλαιότερα. Ακόμα και τώρα, ωστόσο, αν δεν πάμε σε μια. Προ... Πέρα από την επιμόρφωση που είναι πολύ σημαντική πρέπει να υπάρχει. Αν δεν πάμε και σε μια πρακτική ε, υλοποίηση κάποιων πραγματών, όπω είναι το μόνιμο προσωπικό αυτό που σα είπα προηγουμένω, ή ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με σχολέ επιμόρφωση των γονέων mm, στην μάση Ευρώπη μάση. σε πάρα πολλέ χώρε. Ε, υπάρχει κουλτούρα οι γονεί να εμπλέκονται πάρα πολύ σοβαρά με το κομμάτι που αφορά όχι την εκπαιδευτική διαδικασία που είναι έργο των εκπαιδευτικών. Αλλά με την καθημερινότητα των παιδιών του στο σχολείο. Δηλαδή το πώ μπορεί ο γονέα να βοηθήσει το παιδί όταν φύγει από το σχολείο το μεσημέρι και πάει στο σπίτι. Άρα οι σχολέ επιμόρφωση γονέων είναι ε, κάτι σημαντικό που, σαν δομή, πρέπει να υπάρξει και, στην, και στη χώρα μας, γιατί θα βοηθήσει νομίζω σημαντικά σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μακράκη, να πάμε λίγο και στη σχολική στέγη. Ε, μόνιμο αγκάθι ναι. και, και σοβαρό. Κύριε. Αλλά νέα σχολεία τώρα δεν γίνονται. Αλλά το θέμα είναι τη σχολική στέγη τι γίνεται και με τη συντήρηση των υφιστάμενων παλιών σχολείων. Εδώ είδαμε και προμηνών και μπρίζε να σκάνε και κρίξει να έχουμε όταν μαθητέ πήγαν να ανάψουν εξωγεννιάτικα δέντρα. Ναι. Δηλαδή έχουμε δει πολύ. Δυστυχώ η δεράσματα. υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και επειδή μι, μιλάμε για το Ηράκλειο και δει την πόλη του Ηράκλειου, πραγματικά είναι απαρχιωμένη σε σχέση ε, με, την, με το 2024. Έχουμε. Ε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το, στην προσχολική εκπαίδευση στα δημόσια νηπιαγωγεία: το 45% των, των κτηρίων των σχολικών αυτών είναι μισθωμένα κτίρια, πάρα πολύ παλιά σπίτια, τα οποία Βέβαια. δεν έχουν τον κατάλληλο αβλιοχώρο, δεν έχουν αίθουσε που να γίνεται πραγματικά η εκπαιδευτική διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην μιλήσουμε τώρα για αίθουσε ολοήμερου, για αίθουσε ξεκούραση, μην μιλήσουμε και για περιπτώσει δημοτικών σχολείων που δεν έχουν. Ε, ε, αύλιο χώρο, στείνουμε στο δρόμο δύο κόνου για να κάνουν διάλειμμα τα παιδιά. Ε, η, ήταν προτεραιότητά μας η, και το κάναμε πράξη ε, με τη Νέα Δημοτική Αρχή, συναντηθήκαμε ε, καταθε, καταθέσαμε στον κύριο Δήμαρχο ε, ένα φάκελο με τα αιτήματα mm -hmm. των σχολείων των, 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 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ε, και πραγματικά πιέζουμε στην κατεύθυνση ότι πρέπει να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση αυτό που είπατε, συντήρηση των ήδη υπάρχοντων σχολικών μονάδων. Και έλεγχη αλλά... βέβαια, κύριε Μακρυνα Και, και ακριβώ για πυρασφάλεια, για θέματα ε. σεισμών κλπ. και, <coughs> και προφανώ ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να αναγερθούν νέα δημόσια σχολικά κτίρια. Υπάρχουν δύο-τρει περιπτώσει νέων νηπιαγωγείων που κτίζονται, αλλά α, και οι περιπτώσει εκείνε οι οποίε υπάρχουν, υπάρχουν οικοδομή, υπάρχει το, ο χώρο. Υπάρχει μια έντονη γραφειοκρατία, Δυστυχώ σε πάρα πολλέ περιπτώσει ε, το βλέπουμε και εμεί και το αντιμετωπίζουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι για το Δήμο Ηρακλείου προτεραιότητα η σχολική στέγη. Για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να λέμε ότι τα παιδιά μα πηγαίνουν σχολείο με βάση ε. του σημερινού όρου. ...και τις συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν εν 2024. Εντά. Και οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε εργασιακά προφανώς. τα υβάλλοντα που είναι. Ακριβώς. Και όχι to μόνο οποία οι εκπαιδευτικοί, και όλες οι υπόλοιπες. Σωστά, το λέτε κυρία Καρογιδάκη, που επηρεάζουν και την, τη ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Διότι όταν... Ε, τώρα, αν πάτε με κάμερα να δείτε νηπιαγωγεία το πού κάνουν μάθηματα μικρά παιδιά που γίνεται εκπαιδευτικό έργο, πραγματικά θα πείτε ότι δεν το περίμενα ότι θα δω τέτοιου χώρους. Μπα, το περιμέναμε γιατί έχουμε πάει, κύριε <laughs> 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 <έχουμε laughs> <δει. laughs> Το ξέρετε <laughs> αυτό. Το ξέρετε, το έχει βγει. Το, το έχουμε καταγράψει, έχουμε <laughs> <laughs> πάει. Σα Σας ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ. Να είστε καλά. Κι εγώ ευχαριστώ. να είστε καλά.